Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε, αν νομίζετε ότι τα ξέρουμε όλα είστε γελασμένοι, ότι μια ερευνητική ομάδα ανεξάρτητη κάνει προσπάθεια από την εποχή της πανδημίας να δει την υπόθεση του ζητήματος ενεργειακής φτώχειας από την πλευρά των οικοκυριών και των καταναλωτών, παρακαλώ. Και την περίοδο της πανδημίας, θέτε, επειδή ήμασταν μέσα και λέγαμε έχουμε φτηνό καύσιμο, το κατάπιαν πολύ. Τώρα όμως δεν μαζεύεται. Από τον Αύγουστο με τα χρηματιστήρια της ενέργειας και όλα αυτά τα μπρος πίσω, δεν μαζεύεται έτι περαιτέρω, όπως έχει πυροδοτηθεί από τον πόλεμο. Η ερευνητική αυτή ομάδα αποτελείται από την κυρία Φερενίκη Βαταβάλη, την κυρία Ευαγγελία Χάτζη Κωνσταντίνου και τον κύριο Νίκο Κατσουλάκο, τον οποίο τον ευχαριστώ, τον έχουμε σήμερα στη συχνότητα των 84, μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο περιβάλλον και την ανάπτυξη και αναπληρωτής καθηγητής στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο, εκεί που βγαίνουν δηλαδή τα αυριανά στελέχη του εμπορικού στόλου που κανονικά θα έπρεπε να διαθέτει η πατρίδα μας. Αλλά το διαθέτει όχι σε, και σε σημαία καλά πάει, αλλά το μάλλον ή το εφοπλιστικού κεφαλαίου είναι εκτός Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Κατσουλάκο. Γεια σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ και ιδίως ευχαριστώ γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και ομάδες που προσπαθούν να αναδείξουν το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και περαιτέρω της φτώχειας στην πλευρά των οικοκυριών και των καταναλωτών. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, είναι υπερδιωγγωμένο επειδή είμαστε και ένας λαός που βαρυγκωμά ή είναι πραγματικότητα, γιατί εγώ έτσι αισθάνομαι ότι, είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας έχει βάλει ένα χαρτί και ένα μολύβι και προσπαθεί να δει, όχι να μην του έρθει τα μπλάς, τα μπλάς του έρχεται με τους λογαριασμούς, τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, ναι, έχουμε ένα χαρακτηριστικό έτσι βαρυγκωμάμε όπως λέτε. Εντάξει, να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Αλλά εδώ τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έλεγα ότι μάλλον αμήλικτα. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Κάθε χρόνο η Eurostat εξετάζει κάποιους δείκτες. Βλέπει δηλαδή, μετράει ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό, πόσα νοικοκυριά δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς το σπίτι. Τα τελευταία στοιχεία που είναι του 20, με φτηνά καύσιμα πάλι, φτηνά, εντάξει, όχι σαν τώρα, δείχνουν ότι περίπου 13% των ελληνικών νοικοκυριών δεν μπορεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι. Δηλαδή πάνω από 1 στα 10. Και όταν λέμε δεν μπορεί να θερμάνει επαρκώς, σημαίνει περιορίζεται σε ένα δωμάτιο, φοράει καμιά κουβέρτα από πάνω, δυστυχώς καταφεύγει στα μαγκάλια και είχαμε 80 πόσους νεκρούς το 2021 από αναθυμιάσεις. Άρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, όσο και αν καμιά φορά γκρινιάζουμε λίγο παραπάνω. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Αν δεν λάβουμε υπόψη και τα χάπια της πιέσεως που λέτε καμιά φορά κι εσείς που πρέπει να πάρουμε όταν ανοίγουμε τους λογαριασμούς με τις τεράστιες ρήτρες αναπροσαρμογής, τους λογαριασμούς του ρεύματος, η κατάσταση πια γίνεται σχεδόν απελπιστική. Και μιλάμε τώρα για κάτι, για να σκεφτούμε λίγο τι γινόταν παλιά. Υπήρχε νοικοκυριό, όχι στα όρια της ακραίας φτώχειας, της δεκαετίας του 80 και του 90 που σκεφτόταν για το ρεύμα. Όχι. Και δεν μιλάμε για θέματα σπατάλης. Μιλάμε για το μέσο καθημερινό νοικοκυριό που και εμένα η γιαγιά μου ας πούμε έλεγε «Σβήσε το φως παιδάκι μου». Δηλαδή υπήρχε και τέτοιο πνεύμα παραδοσιακά στον ελληνικό λαό. Αλλά να μην φτάσουμε να σκεφτούμε και αν θα θυσιάσουμε στοιχειώδες πλέον επίπεδο ζωής για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Είναι χοντρό. Κύριε Κατσουλάκο, μου πατήσατε τον κάλο, βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι εγώ στο σπίτι είμαι πίσω από τα παιδιά να κλείνω τους διακόπτες χρόνια. Με ή χωρίς κρίση. Λοιπόν, είναι το σύνδρομο της κατοχής που έλεγε ο παππούς μου. Ακούστε τώρα, ακούστε. Αυτή είναι η μία περιγραφή. Προφανώς και καλά το θέτετε εσείς. Όταν λέμε ενέργεια είναι η θέρμανση το χειμώνα, δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι η καθημερινότητα. Το ερώτημα εδώ που θέλω να σας κάνω πριν πάμε στο Zoom, είναι έτι περαιτέρω η κατάσταση στη χώρα επιβαρημένη σε σχέση με άλλες? Παίζει ρόλο το πώς έχει διαμορφωθεί η εσωτερική αγορά? Είναι μια άτυπη καρτελοποίησή της στην ουσία και με τη συμμετοχή της ΔΕΗ? Κατά τη γνώμη μου, ναι, η χώρα έχει κάποιες κακές ιδιαιτερότητες. Να το πάμε λίγο από την αρχή. 2008, πριν ξεσπάσει η κρίση η οικονομική, έτσι. Ας πάμε ας πούμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
το πετρέλαιο θέρμανση το 2008, εκτός από το ότι είχε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 0,6 ευρώ το λίτρο, είχε φορολογική επιβάρυνση γύρω στο 20%, δηλαδή το 20% της τιμής που πληρώναμε ήταν φόροι. Το 2013, με τις μνημονιακές πολιτικές, το 20% των φόρων έγινε 45%. Άρα, ένα κρατούμενο υπερδιπλασιασμός της φορολογικής επιβάρυνσης. Μιλάμε δηλαδή για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ στα καύσιμα. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Μετά, τα τελευταία γεγονότα είναι η πλήρης χρηματιστικοποίηση της ενέργειας. Με τη χώρα να διαθέτει και την πρωτιά, δηλαδή εμείς εδώ φαίνεται είμαστε στον καπιταλισμό καλύτεροι από ότι οι Ολλανδοί, έτσι, που εφήβρανε το χρηματιστήριο. Εμείς έχουμε 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο. Πού ακούστηκε αυτό? Συν όλα τα άλλα τα οποία έχουν πει και ειδικότεροι από μένα επί του θέματος στις εκπομπές σας, και ευτυχώς που υπάρχουν οι εκπομπές σας και ανημερώνεται ο κόσμος για την αποζημίωση των μονάδων με την οριακή τιμή. Οπότε ναι, εδώ διαμορφώνεται ένα σκηνικό ιδιαίτερα δυσμενές. Έτσι, και ένα στοιχείο έτσι τελευταίο. Το 2013, το αναφέρω το 2013, το 2013 πάλι ήταν ακριβό το πετρέλαιο διεθνώς και ήταν το πρώτο μεγάλο κλάμα τότε που το πληρώναμε 1,4 ευρώ. Που το θυμηθήκατε, έχετε δίκιο, ναι. Σωστά το λέτε. Τώρα 1,6. Εδώ κάτι λίγο βρωμάει και νομίζω ότι αν κάποιος ψάξει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου τις τιμές δηληστηρίων, είναι πολύ τσιμπημένες σε σχέση με το 2013 με περίπου ίδιες τιμές διεθνώς. Τι να πω. Πάμε τώρα λίγο στην οπτική των οικοκυριών, ναι, τα οποία προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες δύσκολες συνθήκες. Έχω εδώ πολλούς ακροατές που μου λένε, εγώ σε αυτή την κατάσταση, ναι, δεν θα πληρώσω ακόμη και τις ρυθμισμένες δώσεις στην εφορία, διότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω ενέργεια, να έχω γάλα στο παιδί μου, τα απλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν και χαίρομαι γιατί εσείς εδώ, ως ομάδα, επιχειρείτε να βάλετε μπροστά και θέματα που δεν πολύ ακούγονται. Τις νέες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και αλλαγής συστημάτων θέρμανσης, με άγνωστο όμως λέτε το πλαίσιο χρηματοδότηση. Τη σύνδεση της ενεργειακής απόδοσης με την αξία των ακινήτων, πάλι με τους μικροϊδιοκτήτες, να βρίσκονται προαγνώστου πεδίου. Αποτυχημένα προγράμματα εξοικονομοκατοίκων, κυρίως ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, λέω έτσι ενδεικτικά. Εγώ θα πρόσθετα ότι από ό,τι μάθαμε από τους ειδικούς, φωτοβολταϊκά στη στέγη μας, θα το πω έτσι απλά, αλλά δεν υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο χαμηλής τάσης για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητά μου να μειώσω τα κόστη. Άρα θα πρέπει να μπω στους μεγάλους. Για έλατε λίγο λοιπόν στα νοικοκυριά τώρα. Ναι, στα νοικοκυριά λοιπόν. Μαζί με τις συναδέλφισες, την Φερενίγη τη Βαταβάλη και την Ευαγγελία τη Χατζικωνσταντίνου, με τις οποίες γνωριζόμασταν από παλιά και έτυχε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου για την ενεργειακή φτώχεια να ανταμώσουμε πάλι. Φίξαμε τότε το θέμα που είπατε στην αρχή, ότι και στην περίοδο της καραντίνας, παρόλο ότι είχαν πέσει οι τιμές, μιας και ήμασταν συνέχεια στα σπίτια, κάτι παραπάνω χρειαζόμασταν, αλλά ίσως τότε δεν μας πόνεσε τόσο. Και καθώς λοιπόν συναντηθήκαμε, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τώρα σε εξέλιξη μία έρευνα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νίκος Κουλαντζάς, που προσπαθούμε ακριβώς με ένα πιο ποιοτικό τρόπο, δηλαδή με απευθείας επικοινωνία με κάποια νοικοκυριά, να δούμε τι κάνει ο κόσμος για να αντεπεξέλθει. Έτσι. Αυτό είναι έτσι το πλαίσιο της συνεργασίας μας και της ερευνητικής δουλειάς που κάνουμε τώρα. Πραγματικά λοιπόν, εκτός από τα πολύ απλά μέτρα που είπαμε ότι στην αρχή σβήνει το φως, σταματάει τη θέρμανση κτλ., υπάρχει ένα συνολικότερο εντός εισαγωγικών ναρκοπέδιο. Δηλαδή, το ένα είναι ότι το είπαμε ήδη με τα χρηματιστήρια ενέργειας κτλ. Πάμε τώρα στα νεότερα που έρχονται. Αν θυμάστε, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του περίφημου κλιματικού νόμου. Σωστά το λέτε. Αυτός ο κλιματικός νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει σιγά σιγά, στην αρχή τα πρώτα σενάρια ήταν για το 2023, τώρα πήραν μια αναβολή, να πετάξουμε τους λέβητες πετρελαίου. Ωραία. Να τους πετάξουμε. Είναι κακοί. Έχουν και υψηλό κόστος.
Βέβαια, όταν στα νοικοκυριά παίρνουμε αποφάσεις, επειδή δεν είμαστε βιομηχανίες, εκτός από το λειτουργικό κόστος υπάρχει και το κόστος κεφαλαίου. Αν λοιπόν εμένα μου πεις, μη βάζεις λέδιτα πετρελαίου και βάλε αντλία θερμότητας, εξαιρετική τεχνολογία, αλλά πώς θα βρω εγώ τα χρήματα που χρειάζεται η αντλία θερμότητας, που είναι υπερδιπλάσια. Υπερδιπλάσια, έχετε δίκιο. Έτσι. Εκεί λοιπόν, προφανώς θα πρέπει το κράτος να σκεφτεί και κάποιες ενισχύσεις, αν θέλει να προβεί σε τέτοιες αλλαγές. Ιδάλλως δεν μπορεί να γίνει πρώτα-πρώτα μαζικά. Θα αποκλείσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που δεν δύναται και να θέλει δεν δύναται. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ας πούμε αυτή τη στιγμή με τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων, που μεταξύ άλλων χρηματοδοτούν και αντλίες θερμότητας. Εντάξει, μπορεί και εγώ να είμαι λίγο αυστηρός. Δεν είναι πλήρως αποτυχημένα προγράμματα. Είναι προγράμματα που μέχρι τώρα, στα οποία μέχρι τώρα αναμένουμε να ενταχθούν μαζί και με το τρέχον περίπου 200.000 κατοικίες. Έτσι. Όμως, υπάρχει ένας στόχος για 600.000 κατοικίες μέχρι το 2030. Οι παλιές όμως κατοικίες, αυτές που έχουν πολύ κακή ενεργειακή απόδοση, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Άρα πάλι θα υπάρχει και ένα gap να καλυφθεί. Mm-hmm. Επίσης, ένα πρόβλημα αυτών των προγραμμάτων που είναι ότι δεν έχουν εντάξει πολυκατοικίες στα σύνολα. Έχουν εντάξει πολύ λίγες. Οπότε παρατηρείται το οξύμορο φαινόμενο, εγώ να είμαι σε μια παλιά πολυκατοικία, να έχω ένα διαμέρισμα, mm-hmm. συνδεδεμένο σε κεντρική θέρμανση και να πηγαίνω να αλλάζω κουφώματα. Αυτό δεν μειώνει τελικά την κατανάλωση της κεντρικής θέρμανσης, αφού ανάβει μονομπλόκ για την πολυκατοικία. Έτσι. Τι ωραία που τα λέτε και απλά. Τα ξέρει ο κόσμος, αλλά χαίρομαι που κάποιος τα λέει. Έχετε δίκιο, προχωρήστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, άρα και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα εργαλεία θα βελτιστοποιηθούν. Επίσης, ένα πρόβλημα με το οποίο και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί βρίσκεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν δεν απατώ, με το τελικό κείμενο της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής για την Ενεργειακή Απόδοση, mm-hmm. η οποία λέει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει και τα ιδιωτικά κτίρια να έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά στην κατηγορία έψιλον. Δεν είναι η κατηγορία έψιλον που ξέρει ο κόσμος από τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Είναι νέα κατηγοριοποίηση που θα έρθει σε λίγο σε όλη την Ευρώπη. Προς το παρόν δεν γράφει άμεσα κάτι για σύνδεση αυτού του πράγματος με την αξία των ακινήτων. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει υποχρεωτικό αυτό, υπάρχει ένα εύλογο ζήτημα και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τις δικαιοπραξίες. Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να το αναβαθμίσω μέχρι το 2030, θα μπορώ να το πουλήσω? Και αν μπορώ να το πουλήσω, μήπως η αγορά θα μου λέει να σου κόψουμε και κάτι, γιατί δεν είναι καινούριο κτίριο. Άρα να πάμε σε άλλη διαβάθμιση πια της αξίας των ακινήτων, λέτε. Δίπλα-δίπλα ναι. Να είναι στην ίδια ζώνη, την ίδια παλαιότητα, το ένα να έχει πετύχει την αναβάθμιση του, το άλλο, στην ενεργειακή απόδοση, το άλλο όχι. Τι θα γίνεται? Έχετε δίκιο. Τι θα γίνεται? Έχετε δίκιο. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι στο πλαίσιο της αγοράς και των νέων στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής κάτι τέτοιο μπορεί να είναι εύλογο, θα πρέπει όμως να γίνει και με κάποιο δίκαιο τρόπο. Γιατί μπορεί εγώ να έχω ένα διαμέρισμα το οποίο να το εκμεταλλεύομαι κιόλας και να μπορώ να το αναβαθμίσω ενεργειακά. Μπορεί ο δίπλα μου όμως να μην μπορεί να το κάνει. Άρα δεν παίζουμε με ίδιους όρους. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Φανταστείτε σε εκείνη τα εξαδιαρρήτου τι έχει να γίνει, που δεν θα μπορώ να συμφωνήσω. Χαμός. Και να βάλουμε και μια παράμετρο ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Είναι από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Αλλά αν μιλάμε, ας πούμε, για κτίρια 40 και 50 ετών, θα πρέπει να συζητήσουμε και νομίζω έχει υποθεί και σε παλιότερες εκπομπές σας από συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, ότι μήπως πρέπει να δούμε και το πακέτο ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης, γιατί στην Κρήτη προσφάτως έχετε τις δυσάρεστες εμπειρίες των σεισμών. Άλλη φλέβα αυτή. Εκεί θα ανοίξετε τώρα πληγές φοβερές με αυτό που λέτε, κύριε Κατσουλάκο. Και θα σας πω ευθέως ότι αν δεν υπάρχει εθνική στρατηγική και εδώ, καληνύχτα αγάπη μου. Εγώ θα το πω έτσι. Γιατί πάνε καλά πολλά πράγματα κάνετε στην περίφημη εθνική στρατηγική. Δεν μπορεί να τα λύσουμε όλα με αυτορυθμιζόμενες αγορές. Μάλιστα.
Λέτε κάτι και για τα αποτυχημένα προγράμματα του εξοικονομώ κατοίκων, κυρίως ως προς τον αριθμό των ωφελουμένων. Ναι, είναι αυτό που είπαμε και λίγο πριν. Δηλαδή, αυτά τα προγράμματα έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο, έχουν κινήσει και την αγορά, αλλά... Συγγνώμη, τι εννοείτε... Ακούστε. Έχουν βοηθήσει. Τον έχουν βοηθήσει με ορθολογικό τρόπο. Δηλαδή, άλλαξα τα κουφώματα, έβαλα και δύο νέα κλιματιστικά, Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Προσπάθησα να είμαι λίγο πιο ήπιος. Υπάρχει ένα, ειδικά στα πιο παλιά προγράμματα, τώρα οι απαιτήσεις έχουν ανέβει, στα πρώτα εξοικονομώ μπορούσε κάποιος να πει ναι, αλλάζω κουφώματα ή βάζω μόνο ένα ηλιακό και καθάρισα. Αυτό ναι, είναι μια πλημελής ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι. Η ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση είναι αυτή που αντιμετωπίζει το κέλυφος του σπιτιού, δηλαδή και τα κουφώματα και τη θερμομόνωση για να περιοριστούν οι απώλειες και μετά συνεχίζει με τον εξυγχρονισμό των συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή με το καλό να αλλάξουμε το λέβητα και αν δεν βάλουμε ορυκτών καυσίμων να βάλουμε ας πούμε αντλία θερμότητας και να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές όπως είναι ο ηλιακός για τη θέρμανση ή τα φωτοβολταϊκά στέγη για το net metering. Έτσι. Άρα ναι, ένα κομμάτι των εξοικονομώ, ειδικά στην αρχή, είχε να κάνει με το ότι γινόταν πολύ μικρής κλίμακας παρέμβαση. Το άλλο είναι, όπως σας είπα, ότι στα κτίρια που έχουμε τα πιο παλιά, που είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, αυτή τη στιγμή, αν πετύχουν όλοι οι στόχοι μέχρι το 2030, θα ανακαινήσουμε τα 600.000. Άρα πάλι έχουμε μια τρύπα. Λέει η φίλη μου εδώ πέρα η Νίκη. Καλημέρα στον κύριο Κατσουλάκο. Μιας και τον έχετε στον αέρα, πρακτικά θέλω να το ρωτήσω. Αυτή η ιστορία των θερμοπροσώπσεων στα σπίτια που έχει γίνει της μοδός, αξίζει? Τι μας συμβουλεύει? Προφανώς και αξίζει, γιατί είπαμε ένα σπίτι το οποίο το ντύνουμε ας πούμε απ' έξω, αυτό είναι η θερμοπρόσωψη, ναι. Το ντύνουμε απ' έξω με ένα μονοδικό υλικό. Αυτό το σπίτι, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, μπορεί να διατηρεί ευκολότερα τις επιθυμητές συνθήκες. Απλά πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο, γιατί το κρίσιμο ζήτημα στη θερμοπρόσωψη είναι να κολληθεί σωστά, να μπουν σωστά επάνω τα κονιάματα με καλά πλέγματα για να μην βραχεί. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι εξωτερικές παρεμβάσεις, μιας και το θίξατε, προσέξτε. Οι άτσαλοι και άναρχοι δόμοι της Αθήνας την ξέρετε καλύτερα από μένα, με τη λογική της αντιπαροχής, αυτή την πρωτεύουσα φτιάξαμε, εν πάση περιπτώσει. Είχε όμως και μία λογική αρχιτεκτονικά, όσο έπαιρνε κατύψος του αερισμού, του φυσικού αερισμού. Το ερώτημα είναι, με αυτές τις θερμοπροσώψεις που είναι καλές τεχνολογία, βοηθάει στο σωστό εξαερισμό, οξυγόνωση, πέστε το όπως θέλετε, εγώ δεν είμαι ο ειδικός του σπιτιού? Οι παλιοί λέγαν, η θέση που κατασκευάζεις στο σπίτι και σε σχέση με τον φυσικό αερισμό και σε σχέση με τον ήλιο και σε σχέση με τον νοτιά παίζει μεγάλη σημασία και για τη δική σου υγεία. Ναι, το πρώτιστο όταν χτίζουμε ένα σπίτι είναι η θέση. Στο ναυτικό ιστό βέβαια δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια. Δηλαδή αν είμαστε στην ωραία Κρήτη και έχουμε ένα οικόπεδο στην εξοχή, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε και δυνατότητα να στρέψουμε το οίκημα προς τον νότο και πριν και πάνω απ' όλα να αξιοποιήσουμε το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Έτσι. Στον αστικό ιστό αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Άρα αυτά ενδέχεται να επιβαρύνουν οι θερμοπροσώψεις ή άλλα ή όχι? Ναι. Δεν είναι... Η θερμοπρόσωψη δεν επιβαρύνει τόσο πολύ την αναπνοή του κτηρίου. Η αναπνοή του κτηρίου, το βασικό και αυτό πρέπει να το ακουστεί, έχει να κάνει με τα κουφώματα. Τα παλιά λοιπόν κουφώματα που μπάζουν και κρυώνουμε έχουν και ένα πλεονεκτηματάκι. Μπάζουν αέρα. Άρα αναπνέει το σπίτι. Τι ωραία που το λέτε. Για να πω εγώ κάτι τώρα, κύριε Κατσουλάκο. Νομίζουν ότι οι παλιοί μάστορες στις πόρτες εσωτερικές, γελάει ο Νίκος, που δεν τις κάνανε επιχρυσωμένες, τις κάνανε έτσι επειδή ήταν, πώς να το πω, φτωχάντζες. Τις κάνανε για λόγους υγείας πάνω στο χαλκό και τον Μπρούτζο. Μπερδευόμαστε λίγο. Είχαν μια φιλοσοφία. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία υπήρχαν κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί και δεν μπορούσε κάποιος να πάει παραπάνω. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κρύβεται έτσι και μια κάποια σοφία στις εκάστοτε τεχνικές.
Οπότε προσοχή, αν αλλάξουμε κουφώματα, και καλά να κάνουμε για να μειώσουμε τις θερμικές απώλειες, επειδή αυτά που έχουν επιστοποιημένη αεροστεγανότητα σχεδόν σφραγίζουν, δεν ξεχνάμε να ανοίγουμε να αερίζεται το σπίτι σε τακτά διαστήματα για να μην μουχλιάσουμε. Σωστός. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κατσουλάκο. Αν πρέπει να έχει κάτι υπόψη του το νοικοκυριό σήμερα, λοιπόν, είναι τι σε αυτή την κατάσταση με αυτές τις τιμές? Η πρώτη απάντηση θα ήταν διπλωματική, του στυλ δεν ξέρω πραγματικά τι να σας πω, έχω και ένα ραντεβού σε λίγο για μια καινούργια οικοδομή και δεν ξέρω τι να τους πω με τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν, ας πούμε. Άλλα έλεγα πέρσι, άλλα λέω τώρα. Αυτό που θα πρέπει να έχει υπόψη, ναι, το νοικοκυριό είναι για να μπορέσει όσο το δυνατόν να κάνει οικονομία. Να προσέχει τουλάχιστον τα νυχτερινά τιμολόγια όσο μπορεί, να βάζει κανένα πλυντήριο εκείνη την ώρα κτλ. Να δούνε τι γίνεται με παλιά ψυγεία, ξέρω εγώ, πριν το 1995, υπάρχουν ακόμα τέτοια, ναι, ψυγεία, ναι, τα οποία λειτουργούν συνέχεια τα μοτέρ και καίνε ρεύμα εκεί που δεν το καταλαβαίνεις. Θα μου πείτε, και πώς να αγοράσει κάποιος ένα καινούριο? Είναι μια δαπάνη που είναι κάπως πιο μαζεμένη και αναμένουμε και κάποιο πρόγραμμα επιδότησης. Γι' αυτό να έχει ο κόσμος το νου του για κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα, τι να πω, να πάρει αντλία θερμότητας, μακάρι. Να πω να βάλει φωτοβολταϊκά στη στέγη, μακάρι. Όλα αυτά όμως χρειάζονται χρήματα. Είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή σε πολύ αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να δούμε πώς θα πάει το πράγμα τόσο το διεθνώς όσο και εθνικά για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να πάρουν αποφάσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Κατσουλάκο για αυτή την πρώτη προσέγγιση. Είναι προφανές ότι μαζί του ανοίγουν παρτίδες τώρα, το καταλάβατε όλοι. Λοιπόν, και αυτόν και την ομάδα θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Κατσουλάκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στην Κρήτη.